Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η σύντομη αθλητική σας ενημέρωση από το Magnesia News. Και επίσημα από σήμερα, ο Ανδρέας Πάτσης είναι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε τη μεταβίβαση του 58% των μετοχών της ΠΑΕ στον κύριο Πάτση. Στις 4 τα ξημερώματα, εντωμεταξύ, έφτασε η αποστολή της Νίκης στο Βόλο από τον Πύργο, όπου πήρε σπουδαίο διπλό και οι φίλαθλοι της ομάδας επεφύλασαν θερμή υποδοχή στον Περικλή Αμανατίδη και στους παίκτες του, με συνθήματα και καπνογόνα έξω από το γήπεδο Παντελής Μαγουλάς. Το 1-2 στον Πύργο επί του Πανηλιακού και οι 3 υπερπολίτιμοι βαθμοί χρήζουν τους κιανόλευκους ως το απόλυτο φαβορί για την άνοδο, αφού θα παίξουν πλέον για 2 αποτελέσματα στην έδρα τους την Κυριακή για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Football League 2 κόντρα στον Οικονόμο Τσαριτσάνης. Οι κιανόλευκοι προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο μάτς με τη Λαρισινή ομάδα, που όπως και να έχει θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η διάθεση των εισιτηρίων για το τελευταίο μάτς της χρονιάς, που όλοι εύχονται με τη λήξη του να πανηγυριστεί η άνοδος στη Β' Εθνική, έχει ξεκινήσει από τον Blue Club Παναγιώτης Ντοκούζης και από τον Όμιλο Φιλάθλων. Δεν θα δοθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Στα αγωνιστικά επιστρέφει ο Δελιζήσης που εξέτησε την ποινή του. Συνεχίζονται οι πιέσεις και οι επαφές για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Βόλου, αφού η επόμενη φαίνεται ότι θα είναι η εβδομάδα που θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση για την κατηγορία που θα αγωνιστεί η ομάδα. Εν τω μεταξύ, ελπίδες για τη Super League άφησε σήμερα με δηλώσεις του στο Sport FM Μαγνησίας ο βουλευτής της Μαγνησίας της Δημάρ, Πάρης Μουτσινάς. Η επιστροφή του Ολυμπιακού Βόλου στη Super League είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του βουλευτή Μαγνησίας. Η πρώτη φάση του προ-Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ τελείωσε με το απόλυτο νικόν και την πρώτη θέση του ομίλου για την Εθνική Ανδρών, που ετοιμάζεται πλέον για τους τελικούς που οδηγούν στα εισιτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Έλληνες διεθνείς επικράτησαν με 84-98 του Πουέρτο Ρίκο τα ξημερώματα. Το βράδυ της Παρασκευής στις 9 η ώρα Ελλάδος, ο Ηλίας Ζούρος και οι παίκτες του θα βρουν απέναντί τους στην Ιγυρία στον έναν από τους 4 προημιτελικούς της διοργάνωσης. Με 6 πληρώματα θα πάρει μέρος η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας για αθλητές κάτω των 23 ετών, που θα γίνει από 12 έως 15 Ιουλίου στη Λιθουανία. Μεταξύ αυτών είναι και οι βολιώτες κοπηλάδες του Νόβα, Αλέξανδρος Λουλούδης και Κωνσταντίνος Χριστομάνος. Ανακοίνωση απάντησης στις βολιώτισες πρωταθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης, στις τρίδιμες αδελφές Αλεξανδρή, εξέδωσαν οι προπονήτριες της εθνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, όπως αφήνουν να εννοηθεί, κανείς δεν έβγαλε από το πρόγραμμα τις τρεις αδερφές, οι οποίες οικειοθελώς αποχώρησαν, ενώ υποστηρίζουν πως είχαν μια εγωιστική συμπεριφορά και δεν δέχονταν τα λάθη τους. Ενώ η προετοιμασία συνεχίζεται και ενώ έχουν ολοκληρωθεί χορογραφίες με τις απαραίτητες αλλαγές δεδομένων των αθλητριών και της διοργάνωσης που θα συμμετάσχουν, και μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης στις 3 Ιουλίου 2012, ενημερωθήκαμε εγγράφως για την αποχώρηση των τριών αδελφών. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που υπογράφεται από τις προπονήτριες Τσέρνετσκα, Θηβαίου και Κουγιά. Την τρίτη θέση κατέκτησε στο διεθνές τουρνουά Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης Ανδρών στην αρχαία Ολυμπία ο πρωταθλητής του Παλαιστικού Ομίλου Βόλου, Θεοδόσης Βαλκανιώτης. Εκπροσωπώντας τη χώρα μας και την εθνική, πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στους αγώνες που συμμετείχαν συνολικά 150 αθλητές. Το χάλκινο μετάλλιο έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά φετινών του επιτυχιών που αποδεικνύουν αναμφίβολα την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον ΠΑΟΒ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η σύντομη αθλητική σας ενημέρωση από το Magnesia News. Καλό σας βράδυ.